Οι προτάσεις της Σάρτας προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τη νέα προγραμματική περίοδο συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν στην πρόσφατη συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Ας δούμε το ρεπορτάζ. Σειρά μεγάλων και μικρότερων έργων επιδιώκει να εντάξει προς χρηματοδότηση στο πρόγραμμα Αλέξανδρος Μπαλτατζής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Άρτας. Πρόκειται κυρίως για αρδευτικά έργα, η παρουσίαση των οποίων πραγματοποιήθηκε στη συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Είναι μια σημαντική συνεδρίαση που έχει να κάνει με ρετοφία από το πρόγραμμα Αλέξανδρος Μπαλτατζής. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι αυτή η παρουσία απόψε και του κ. Κορμπίδη και του κ. Νίκου στη συνέχεια και του Διευθυντού των Δασών κ. Τσόρη δεν είναι απλώς μια τυπική παρουσία, είναι μια παρουσία δουλειάς για να μπορούμε να συμμετάσχουμε στα προγράμματα, διότι οι ημερομηνίες τα έχουν. Επομένως, θέλω να εκφράσω την ευχαριστία μου που μπόρεσε να διαχειριστεί και ανταπεξήλθαν στις απαιτήσεις της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για να είμαστε έγινοι, τεκμηριωμένοι και πλήρες για να έχουν τύχει αυτές οι μελέτες οι οποίες εμείς υποβάλλουμε. Και μιλάμε για μελέτες που έχουν να κάνουν μέρα της τάξης περίπου το 18 ευρώ. Αναφέρομαι στα δύο δικά μας, στα κυβερνητικά και στο αγροτικό δρόμο, που δίνουν λύσεις σε πολλά προβλήματα της αγροτικής κοινωνίας και θα έλεγα απεμπλέκουν από έργα τα οποία ήταν οράματα, μιλάμε για το κοινωνικό έργο χρόνο και που μπορεί να δώσουν αφετηρία διεξόδου με λύσεις και με άλλους χώρους στην πορεία για να γίνει επιτέλους από το έργο το οποίο εξαγγείλεται και δεν γίνεται. Όπως επίσης και από το αγροτικό δρόμο. Διότι η Άρτα είναι ένα δρόμος με κατεξοχήν πρωτογενή παραγωγή και δραστηριότητες που πρέπει να στηρίξουμε πραγματικά αυτοί που με πράξεις και όχι με λόγια ενδιαφέρονται για τους αγρότες την ανάπτυξη και τροφής των ελληνών. Θέλω λοιπόν και πάλι να επαναλάβω ότι η νομαρχική αυτοδιοίκηση είναι παρούσα παρά τις αδυναμίσεις σε διαχειρικό δρομικό στις απαιτήσεις των καιρών και αυτό θα έλεγε το δείγμα γραφής πώς εμείς νοιαζόμαστε στους αγρότες.